Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην τελική ευθεία πια της εκπομπής, 9 και 44 πρώτα λεπτά. Γιώργος Τραπεζιώτης, Γιώργος Μελιγκόνης στα ραδιόφωνά σας έως ότου το ρολόι να δείξει 10. Και πάμε γρήγορα να καλημερίσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην ακριτική Φλόρινα και παγωμένη ήδη Φλόρινα βασικά και αναπληρώτρια τομεάρχη ενέργειας και περιβάλλοντος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την κυρία Πέντη Πέρκα. Κυρία Πέρκα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Όντα. Λοιπόν, κυρία Πέρκα, έχετε την τιμητική σας σήμερα, πριν περάσουμε στα της ενέργειας, της οικονομίας κλπ. Διαβάζω στον Ελεύθερο Τύπο ότι ο πρόεδρός σας, ο κύριος Τσίπρας, είχε δώσει, λέει, γραμμή να μην πάει κανείς στο Ελληνικό, να μποϊκοτάρετε τα δεύτερα, τρίτα εγγένεια. Έχουμε χάσει το λογαριασμό κάθε πότε εγγενιάζεται το Ελληνικό. Και ότι εσείς, επειδή ήσασταν Γενική Γραμματέα συναρμόδια για αυτή την ιστορία στην προηγούμενη κυβέρνηση, σπάσατε τη γραμμή και πήγατε. Ένα σχόλιο έτσι για να μπούμε στη συζήτηση με... Καταρχήν, εντάξει, είναι αστεία όλα αυτά. Καταρχήν δεν πήγα, έλειπα από την Ελλάδα στην πραγματικότητα. Ναι, ναι. Απλώς έγινε αναφορά στο όνομά σας. Σας ευχαρίστησαν για τη συμβολή. Βεβαίως και έγινε αναφορά και αυτή η αναφορά θα έπρεπε να αφορά όλη την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρωθυπουργός ήταν εκτός γραμμής σε αυτά που είπε, διότι πραγματικά πρόκειται για ένα έργο το οποίο ήταν εντελώς μπλοκαρισμένο, ακριβώς γιατί έγινε με χαριστικές διατάξεις σε ένα βράδυ μια σύμβαση, παραμονές των εκλογών, το 2014 δηλαδή. Και γιατί από το 2001 που είχε φύγει το αεροδρόμιο μέχρι το 2011 δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα 10 χρόνια. Από το 2011 μέχρι το 2014 έγινε μια σύμβαση. Και μετά εμείς, και πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ήταν milestone σε σχέση με τους θεσμούς, στις διαπραγματεύσεις. Έπρεπε να προχωράει και παίρναμε και βεβαίως βάλαμε τα δυνατά μας, δουλέψαμε πολύ. Ήταν δηλαδή ένα από τα μνημονιακά προαπαιτούμενα. Εγώ το κάνω και λίγο λιανά. Βεβαίως. Ναι. Ήταν ένα βασικό προαπαιτούμενο να προχωρήσει το Ελληνικό. Ένα Ελληνικό που το πήραμε χωρίς τοπογραφικό, χωρίς καλά κτηματολόγιο, τίποτα, δεν υπήρχε τίποτα. Μια σύμβαση απαράδεκτη. Και αυτό πρέπει να το τονίσω, ότι αυτή την αλλάξαμε με μια τροποποιητική σύμβαση που ήταν για ωφέλεια του δημοσίου, με πάρα πολλά στοιχεία, όπως ακόμα το τίμημα, φυσικά δεν μπορούσαμε να τα αλλάξουμε, αλλά βάλαμε 1,5 δις επιπλέον έργα υποδομών, πάρα πολλές παρεμβάσεις πολεοδομικές, λιγότερη δόμηση, ανοιχτές παραλίες, το πάρκο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά να μεταφερθούν μέσα στο πάρκο, αυτό τα κάναμε εμείς. Το κτίριο ΜΕΑ, γιατί άκουσα ότι το έκανε δώρο ο κ. Λάτσης, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Το κτίριο ΜΕΑ, το ΑΒΑΙΑΡ, όλα αυτά τα εξασφαλίσαμε να παραμείνουν, πυροσβεστική αστυνομία κτλ. Άρα δουλέψαμε πάρα πολύ και θυμάστε όλοι, όταν άργησε 2 μήνες να βγει η απόφαση του ΚΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ κολλάει το Ελληνικό. Ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι εγώ σε μια εβδομάδα θα το τελειώσω. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Αυτό που έχει περάσει, κυρία Πέρκα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά δεν αγαπάει τις επενδύσεις, τις μεγάλες επενδύσεις. Και είχε περάσει αυτό σε ένα κομμάτι του κόσμου, έτσι, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως, αυτό είχε. Διώχνετε επενδυτές, τέλος πάντων, ότι δεν έχετε στραμμένο το βλέμμα στην ανάπτυξη. Σας τα καταλόγιζαν όλα αυτά. Βεβαίως. Και να σας πω, αυτά όλα αποδεικνύονται και το Ελληνικό είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Τι έργο και τι είδους επενδύσεις θέλεις. Θέλεις επενδύσεις που κλείνεις το μάτι στον επενδυτή, του κάνεις όλα τα χαρτίρια, δεν αφήνουν τίποτα στη χώρα και στην κοινωνία βασικά, γιατί ειδικά όταν μιλάμε για έργα ανάπτυξης πρέπει να έχει πρόσβαση ο λαός. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να προσέξεις. Και μάλιστα χωρίς εργαλεία, δηλαδή κάνεις δωράκια. Και τα εργαλεία, όπως ξέρετε, η χώρα μας στερείται εργαλείων. Εμείς προχωρήσαμε ως κυβέρνηση, δασικούς χάρτες, θεματολόγια, οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων, γυαλών κτλ. Έτσι ξεκίνησε και μάλιστα εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Σουφλιάς το 2006-2007 έκανε το πρώτο σχέδιο τάχα αξιοποίησης που έπεσε στο ΣΤΕΟ. Ο Γιώργος Παπανδρέου έφερε τον αυτεμπίγιο. Μετά ήρθαν κάποιοι καθαριανοί και δεν γινόταν απολύτως τίποτα. Γιατί ακριβώς δεν μπορούσε να συμβεί σε αυτό το πολύ δύσκολο. Ένα υπόπεδο, σας είπα, χωρίς καν τοπογραφικό. Δεν έχουν υπόψη τους όμως και τις διαδικασίες και τις νομοθεσίες που είναι και ευρωπαϊκές στο κάτω-κάτω, είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό ήταν μια μεγάλη δυσκολία, αρκεί να σας πω ότι πέρα από όλα τα άλλα, όταν αναλάβανε, είχαν μέσα 69 φορείς του δημοσίου και ιδιωτικούς που έπρεπε να έχουν φύγει από το 2012, ήταν ακόμα εκεί και έπρεπε να φύγουν σε 3 μήνες. Ήταν τιτάνιο το έργο. Ο φορέας διαχείρισης δεν προβλεπόταν να είναι με αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Πάρα πολλά τέτοια σημεία τα οποία έπρεπε να
να προχωρήσουμε. Και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και ο ίδιος ο επενδυτής, ο επικεφαλής της Lambda Development, ο κύριος Λάτσης, αυτό το μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του από την Ελβετία τέλος πάντων, ευχαρίστησε τους τρεις πρωθυπουργούς που έχουν διαδοχικά διαχειριστεί αυτή την ιστορία και έχει ενδιαφέρον να δει κανείς τι είπε για τον καθένα. Δηλαδή το γεγονός ότι ευχαρίστησε τον κύριο Μητσοτάκη επειδή έφτιαξε το προεδρικό διάταγμα, ότι ευχαρίστησε το προεδρικό διάταγμα το φτιάξαμε εμείς, έτσι. Ναι, εγώ λέω ότι είπε ο ίδιος, ότι ευχαρίστησε τον κύριο Τσίπρα γιατί διασφάλισε χώρους πρασίνου και άλλα, λέει, κοινωνικού χαρακτήρα αιτήματα, και τον κύριο Μητσοτάκη γιατί διεξήγαγε το διαγωνισμό. Θέλω να πω, ακόμα και από το τι αναγνωρίζει ο επενδυτής, ότι έκανε, ότι πάλεψε ο καθένας από τους διατελέσαντες πρωθυπουργούς που διαχειρίστηκαν αυτήν την ιστορία, έχει αυτό τη σημασία του, έτσι. Ο Λάτσης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και έχει τη συμπαθία του και μάλιστα μπορεί να μην έχει ακριβή ενημέρωση, διότι το προεδρικό το κάναμε εμείς και τον διαγωνισμό στον αέρα τον βγάλαμε εμείς και το θεσμικό πλαίσιο για το καζίνο το κάναμε εμείς. Mm-hmm. Το μόνο που είχε να κάνει αυτή η κυβέρνηση ήταν να ολοκληρώσει δύο οικεία που ήταν κοινές πολιτικές αποφάσεις για πολεοδομική ορίμαση, mm-hmm. του πάρκου την είχαμε βγάλει, και έκανε τόσα χρόνια γιατί. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Γιατί άρχισε τις τροπολογίες. Πάνω από 20 τροπολογίες σε κάθε νομοσχέδιο, mm-hmm. υπήρχε μια τροπολογία για το ελληνικό και τους λέγαμε φέρτε ένα νόμο να μας πείτε τι θέλετε. Ναι. Κάποια πράγματα που είχαμε αρνηθεί εμείς στη διαπραγμάτευση με τον επενδυτή, τα βλέπαμε σε τροπολογία, πονηρές κτλ. Εννοείται ότι αυτές δεν τις έχουμε ψηφίσει. Αλλά όλα αυτά ήταν ένα πολύ προχωρημένο έργο και σας είπα για ποιον ακριβώς το λόγο. Δεν θα βγαίνουμε από τα μνημόνια αν δεν είχε φτάσει το ελληνικό στο στάδιο που έφτασε. Ναι. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα βγήκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σωστά το είπατε εγγενείς τρεις φορές, πράγματι είχε και όταν αλλάξαν χέρια με το χέρι είχε γίνει ένα τύπο εγγενείων, και όταν αρχίσαν οι κατεδαφίσεις και τώρα και θα δούμε και άλλα πολλά, και ήταν απαράδεκτη η τοποθέτησή του. Πραγματικά και ο κ. Γλάτσης και νομίζω και άλλοι και ακούω και στις τηλεοράσεις. Δίνουν τουλάχιστον, λένε ότι κάτι κάναμε. Εγώ λέω ότι κάναμε το 85-90% αυτού του έργου. Κυρίως όμως αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το βελτιώσαμε πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ, δηλαδή, είπε αυτά. Ναι. Κυρία Πέρκα, για να κλείσουμε λίγο με το κομμάτι του ελληνικού, γιατί έχουμε 4-5 λεπτάκια ακόμη. Ισχύει όμως ότι, δεν ξέρω, μέσω αυτών των τροπολογιών που αναφέρατε, ότι ουσιαστικά κάτι που θα μπορούσε να είναι όντως η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, mm-hmm. γίνεται τώρα μια real estate ιστορία, κόβω οικόπεδα, πουλάω φιλέτα, πουλάω με δόσεις κλπ. Κλπ. Σε κρίσους ή επίδοξους κρίσους. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία mm-hmm. αναδεικνύουμε. Βέβαια, ξέρετε, εγώ τώρα έχω αλλάξει και τομέα, αλλά παρόλα αυτά. Σωστό. Θα περάσουμε αμέσως τώρα στον τομέα σας. Επειδή το διαχειριστήκατε το θέμα, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, κοιτάξτε, ας πούμε, έχουν κάνει τέτοιες προβλέψεις. Ήταν σε εκείνη το νομοσχέδιο για τη διανομή, όπου προβλέφτηκε λίγο νομική όρη. Κατάτμιση του δικαιώματος επιφανίας χωρίς ενημέρωση του κύριου, δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος στο δημόσιο χάνει την επαφή με το ακίνητο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια. Έχει να κάνει με πολλούς αυτό που λέτε. Όπως επίσης η κατάργηση του πεζόδρομου στην παραλία. Αυτά τα παρακολουθούμε, τα αναδεικνύουμε. Θα δούμε στο τέλος που θα πάει. Πάντως mm-hmm. πραγματικά συνεχίζουν mm-hmm. τροπολογίες και δωράκια. Μάλιστα. Κυρία Πέρκα, καθότι είστε και βουλευτής από τον νομό Φλόρινας, στη Φλόρινα δεν έπαιξε γέλαση ο καιρός και έχει ξεκινήσει ο χειμώνας, ξεκινάει πάντα πολύ νωρίτερα εκεί. Ο χειμώνας που έρχεται όμως συνολικά για τη χώρα μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Τα μέτρα που λέει ότι έχει λάβει η κυβέρνηση λένε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και στο μέτρο της οικονομικής λογικής. Δηλαδή τόσα μπορούμε παιδιά να δώσουμε και κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Ποιο είναι το σχόλιο σας σε όλα αυτά? Μήπως τελικά δεν μπορούμε οικονομικά να αντέξουμε μεγαλύτερη βοήθεια στο κοινωνικό σύνολο? Είναι δυνατόν να τα λένε αυτά τα πράγματα όταν επί τόσους μήνες, και το έχουμε αποδείξει με νούμερα, δηλαδή τα νούμερα δεν μπορούν να διαψευστούν, δεν μας έχει πει κανείς τα 2,2 δις υπερ κέρδη, τα υπολογίσαμε λάθος, αφού είχαμε στοιχεία από τη ΡΑΕ και από τον ΑΔΜΙΕ. Mm-hmm. Αυτά έχει πει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στη Βουλή, ότι εγώ θα τα φορολογήσω κατά 90% μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ. Ούτε από τη ΔΕΠΑ εμπορίας, από το φυσικό αέριο δηλαδή, όπου και εκεί έχει δεκαπλασιαστεί το κέρδος, μιλάμε για 300 εκατομμύρια κέρδος, ούτε φυσικά αυτά τα δηληστήρια που σύμφωνα με τη μέτρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1,5 δις, mm-hmm. θα μπορούσε δηλαδή να μειωθεί αντίστοιχα
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Επιμένουν να μην μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, όπου έχουμε αύξηση 4 δις. Δηλαδή παίρνουν από τους πολίτες με τους λογαριασμούς από τη μία μεριά και άδικες χρεώσεις, έχει αυτό τη σημασία του. Ναι. Και με το ΦΠΑ και την ακρίβεια που είναι σε όλους τους τομείς της οικονομίας, μαζεύουν κάποια λεφτά τα οποία επιστρέφουν ένα μέρος ως εν είδη επιδότησης για να ξαναπληρώσουν οι πολίτες τους υπέρυγους λογαριασμούς. Έξω από όλα αυτά, και πρέπει να το σημειωθεί και αυτό, είναι οι καταναλωτές μέσης τάσης, οι δήμοι, οι ΔΕΙΑ, δηλαδή οι υπηρεσίες σύνδεσης αποχέτευσης των ΔΕΗ, που κινδυνεύουν με κλείσιμο, ή το ΕΒ για τους αγρότες, οι οποίοι ο πρωτογενής τομέας έχει πληγεί πάρα πολύ. Εγώ να σας μεταφέρω και από τη Φλόρινα, ότι έρχονται οι κτηνοτρόφοι και μιλάνε ότι σφάζουν τα κοπάδια τους. Ναι, ναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είπατε για τη θέρμανση, γιατί έχει σημασία να λέμε πάντα ότι πέρα από την ηλεκτροπαραγωγή που έχουν γίνει αυτά όλα τα τραγικά, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η αύξηση συμμετοχής του φυσικού αερίου, η πρόωρη απολιγνητοποίηση χωρίς κανένα σχέδιο και καμία μέρημνα, όλα αυτά ανεβάζουν τον λογαριασμό. Και στο άλλο κομμάτι που δεν είναι ηλεκτροπαραγωγή, δηλαδή το εξοικονομώ, η ηλεκτροκίνηση, τα έχουν πάει πάρα πολύ άσχημα. Διότι σκεφτείτε, όταν είχαμε λύσει το θέμα της θέρμανσης, για παράδειγμα, και της μετακίνησης πράσινα, μετά θα ήταν ελάχιστη η κατανάλωση ρεύματος σε ένα σπίτι. Βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, σε όλους τους τομείς αυτούς τα έχουν πάει πολύ άσχημα, αλλά εξακολουθούν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όταν έρχεται η ίδια η Eurostat και σου λέει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2022 ήμασταν πρώτοι στο κόστος προμήθειας, δηλαδή χωρίς φόρους και επιδοτήσεις. Ναι. Και έρχεται και το ACER, που είναι αυτός ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός. Και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ. Αγώρ, ναι. Που λέει ότι ήμασταν τρίτοι στο πραγματικό κόστος, δηλαδή και με φόρους και επιδοτήσεις, επειδή ακριβώς υπάρχει η αγοραστική δύναμη, μετράει και η αγοραστική δύναμη του πληθυσμού, παρόλο που έχουμε πολύ μεγάλες επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις λοιπόν επιδοτούν την σκροκέρδη. Είστε σαφείς. Κυρία Πέρκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.